Κυρίες και κύριοι, κύριοι καθηγητές, κύριοι ερευνητές, κυρίες και κύριοι φοιτητές, αγαπητοί συνάδελφοι του Ινστιτούτου, κύριε Διευθυντά του Γαλλικού Ινστιτούτου, δεν θα πάω πιο πέρα, αγαπητοί φίλοι, φίλοι του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, στο όνομα του Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου, του Νικολάη Μπαλά, που είναι εδώ παρόν μαζί μας, σας καλωσορίζω για αυτή την διάλεξη. Έλεγα πριν από λίγα λεπτά σε συναδέλφους στο δεύτερο όροφο των γραφείων μας συναδέλφους που είναι δίπλα από το γραφείο μου. Λέγαμε λοιπόν ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή δεν συμβαίνει καθημερινά στο διπλανό γραφείο να έχουμε ένα βραβείο νόμπελ ένα βραβείο νόμπελ του 2018. Είναι λοιπόν αξέχαστες στιγμές. Εγώ προσωπικά είμαι ο Μουαχέμιτ Χοστι, είμαι μαθηματικός πανεπιστημιακός και επιστημονικός σύμβουλος της Πρεσβείας, αλλά το να είμαι στο πλευρό ενός βραβείου Νόμπελ ήταν ένα όνειρο παιδικό, όπως λένε, και... Είμαι πάρα πολύ ευτυχής γι' αυτό. Δεν θα σας κάνω την παρουσίαση του καθηγητή Μογού, γιατί ο καθηγητής Δημήτρης Χαραλαμπίδης θα το κάνει σε λίγο και νομίζω ότι ως συνάδελφος και ο ίδιος και φίλος του καθηγητή Μογού θα το κάνει καλύτερα από μένα. Να ξέρετε μόνο ότι ο καθηγητής Μογού είναι μέλος του όκολα της πολυτεχνικής σχολής και διακεκριμένος καθηγητής Αντμούρ στο Πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν. Είναι Γάλλος υποστήριξε τη διατριβή του στη Γαλλία, αλλά ανέπτυξε μεγάλη ερευνητική καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, προτού επιστρέψει στην Γαλλία για να ακτινοβολήσει στην ωραία μας χώρα, όπως θα ήθελα να πω. Επίσης, έχω την χαρά και την τιμή να υποδέχομαι τον καθηγητή κύριο Δημήτρη Χαραλαμπίδη, που είναι και εκείνο καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, και συνεργάτης του Ιδρύματος Φόρθ στην Κρήτη. Εδώ και πολύ χρόνο συνεργάτης του καθηγητή Μουρού, με τον οποίο έχει συνεργαστεί για την υποδομή ακραίου φωτός, που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του οποίου προγραμματός συντονιστής ήταν ο καθηγητής Μουρού. Ο καθηγητής Χαραλαμπίδης μας κάνει την τιμή και τη χαρά να έρθει σήμερα να συντονίσει αυτή τη διάλεξη του καθηγητή Μουρού. Ο καθηγητής Μουρού το 1985, εκείνος και η φοιτητριά του, η Ντόνα Στρίκλαντ, κατόρθωσαν για πράγματα, θα σας πω πράγματα που κι εγώ μαθηματικός δεν τα γνωρίζω απόλυτα, σε βάθος. Μαθαίνουμε λοιπόν καθημερινά οι δύο, ο καθηγητή Μουρού και η φοιτήτριά του, η Ντόνα Στρίκλαντ, κατόρθωσαν να δημιουργήσουν παλμού λέιζερ υπερβραχή υψηλή ένταση, χωρί να καταστρέψουν το υλικό του ενισχυτή. Αυτό το ονόμασαν ενίσχυση χρονικά διαπλατισμένων παλμών, το CPA, που εντατικοποιεί τον παλμό με τρόπο ε, πολύ μεγάλο, θεαματικό. Αυτές οι εργασίες που αποτελούν πολύ μεγάλη καινοτομία οδήγησαν τον καθηγητή και τη φοιτήτριά του στο βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 2018. Ακούσατε όμως ότι οι εργασίες χρονολογούνται από το 1985. Είδατε λοιπόν τη διάρκεια που χρειάστηκε ανάμεσα στις δύο ημερομηνίες. Ήθελα λοιπόν, καθώ πρόκειται για διαλέξει που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, θα ήθελα να σα μιλήσω λίγο για τι εφαρμογέ του Λέιζερ. Η παγκόσμια αγορά του Λέιζερ εκτιμάται σε περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Περισσότερο από το μισό αυτού του ποσού προέρχεται από την αποθήκευση πληροφοριών, αλλά επίσης και από τις τηλεπικοινωνίες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το λέιζερ διαθέτει ιδιότητες που επιτρέπουν τη μετάδοση μιας πυκνότητας πληροφοριών πολύ σημαντική σε μακρά απόσταση. Οι διαβιβάσει κυκλοφορούν σε εκατοντάδες εκατομμύρια οπτικών υνών, μέσα στις υπήρους και μέσα στους ωκεανούς. Τέλος, το μεγαλύτερο μέρος των δικτύων τηλεπικοινωνιών στον κόσμο είναι εξοπλισμένο με οπτικές ίνες. Η δεύτερη αγορά των λέιζερ στον κόσμο, αξιολογείται σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου, είναι αυτό που ονομάζουμε μικροτεχνολογία λέιζερ στο βιομηχανικό περιβάλλον. Πρόκειται για λέιζερ υπερισχυρά που επιτρέπουν να κάνουμε ηλεκτροκόλληση, να κόβουμε λαμαρίνες με ακ... πολύ μεγάλη ακρίβεια. Οι ε, κατασκευαστές αυτοκινήτων ενδιαφέρονται πάρα πολύ για αυτά τα λέιζερ που συγκεντρώνουν πολύ μεγάλη ισχύ πάνω σε μια ζώνη με διάμετρο μικρότερη από μια τρίχα. Άλλοι χρήστες, οι κατασκευαστές ηλιακών πάνελς που κόβουν τα φωτοβολταϊκά τους πάνελ σε πλάκες πυρητίου ή ακόμα οι βιομήχανοι της αεροναφητικής που ε, τρυπούν ορισμένα κομμάτια των κινητήρων των αεροσκαφών ώστε ο αέρας να μπορεί να έρθει να ψήξει τα πτερίγια. Γύρω από αυτούς τους οικονομικούς ελέφαντες, θα έλεγα, που είναι οι τηλεπικοινωνίες και η μικροτεχνολογία λέιζερ, περιστρέφεται ένας γαλαξίας εφαρμογών λέιζερ. Τον συναντάμε στους ταμείς των υπερμάρκετ για την ανάγνωση των κωδικών, στους εκτυπωτές στα γραφεία ή στους αισθητήρε επιφάνειας. Στην βιομηχανία αυτοκινήτων μετράμε την ταχύτητα των, του εγχυτήρα, του μπέκ, συλλαμβάνοντας τα σταγονίδια του κα... καυσίμου χάρη σε μια δέσμη λέιζερ. Στη θάλασσα ή στον αέρα υπολογίζουμε την κλίση ενός πλοίου, ενός αεροπλάνου χάρη σε γυρόμετρα με λέιζερ. Στην οφθαλμολογία, χάρη στην επινόηση του καθηγητή Μουρού και της φοιτητριά τους, διορθώνουμε την όραση κόβοντας τον κέρατο χιτώνα, χι... χι... ενώ στη χειρουργική κάνουμε καυτηριασμό των μικρών πληγών. Οι δερματολόγοι χρησιμοποιούν το λέιζερ για να κάψουν κοιλίδες στην επιδερμίδα ή για να μειώσουν τις τριχωτές επιφάνειες. Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές. Καθώς είμαστε σε μια χώρα αρχαιολογίας και μνημείων, τα μνημεία και τα αγάλματα επίσης ομορφαίνουν χάρη στο λέιζερ. Εφαρμόζοντας παλμούς λέιζερ στην επιφάνεια της πέτρας, των λίθων, μπορούμε να αφαιρέσουμε το μαύρο στρώμα που οφείλεται στη ρήπανση των πόλεων. Άλλος ωφελημένο η ζωγραφική πάνω στις πέτρες. Ένα εργαστήριο στη Μασαλία τελειοποίησε μια τεχνική για να ξαναδώσει τα χρώματά τους σε γλυπτά ή σε νοπογραφίες. Αυτά είναι κάποια παραδείγματα εφαρμογών του λέιζερ που ήθελα να τονίσω και να θυμίσω κάποια σημεία. Θα ήθελα απλά, φτάνω λοιπόν στο συμπέρασμα της, του προλόγου μου, να ευχαριστήσω τον καθηγήτη Μούρου, να ευχαριστήσω τον καθηγήτη Χαραλαμπίδη, να σας ευχαριστήσω όλους για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο Γαλλικό Ινστιτούτο, να ευχαριστήσω προφανώς όλες τις ομάδες που βρίσκονται εδώ στο Ινστιτούτο, και έναν άνθρωπο που δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα, την κυρία Μαρία Δούκα, η οποία εργάστηκε πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα στη διοίκηση του Ινστιτούτου Παστέρ και υπήρξε και συνεργά, συνεργάτης του καθηγητή Μούρου. Με εκείνη λοιπόν αυτή η διάλεξη την προγραμματίζουμε από το 2019. Ήρθε η πανδημία, την αναβάλαμε, την ξανά αναβάλαμε και σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να τον έχουμε μαζί μας. Δυο πληροφορίες για τους φοιτητές ή τους καθηγητές που θέλουν να μάθουν πιο πολλά για το Λέιζερ. Στην βιβλιοθήκη του Γαλλικού Ινστιτούτου, στον τελευταίο όροφο, ένα έργο που ονομάζεται «Φώτα» με πρόλογο του καθηγητή Μογού Δημοσιεύθηκε το 2020 ένα δεύτερο έργο που έχουμε επίσης είναι «La Lumière révélée», το «Αποκαλυμμένο Φως». Του Σερζ Αγό. Και αυτό δημοσιεύτηκε το 2020 στι εκδόσει του Οντήλ Αν θέλετε να διαβάσετε. Επίση, δύο λόγια ακόμα για του φοιτητέ και τι φοιτήτριε: ότι στο τέλο τη διάλεξη, στην είσοδο, τη στιγμή που θα επιστρέψετε τα ακουστικά σα, θα σα δώσουμε επιστοποιητικά για την παρουσία σα. Νομίζω ότι είπα πολλά, αλλά πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο. Σα εύχομαι μια πολύ όμορφη διάλεξη. Είμαι σίγουρο ότι θα είναι υπέροχη. Ε, ζητώ συγγνώμη για το ότι δεν θα σας μιλήσω Γαλλικά. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ένα γεμάτο αμφιθέατρο και το βλέπω κυρίως γεμάτο από νέους ανθρώπους. Ε, και είναι ιδιαίτερη χαρά σήμερα για μένα να συντονίσω αυτή την εκδήλωση, η ομιλία, από τον καθηγητή κύριο ρού κάτοχο βραβείου Νόμπελ Φυσικής από το 2018. Θα πω ορισμένα βιβλιογραφικά στοιχεία για τον κύριο Μουρού, παρόλο που από ό,τι κατάλαβα έχουν μερικά ελεγχθεί ήδη. Ο κύριο Μουρού σπούδασε στη Γαλλία και πήρε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο Pierre Marie Curie του Παρισίου, κατόπιν μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πιο συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο του Ρότσοστερ, όπου το 1977 μαζί με την τότε διδακτορική φοιτήτριά του, Ντόνα Στρίκλαν, ε, κάνανε την επιστημονική και τεχνολογική ανακάλυψη, η οποία αργότερα οδήγησε στο βραβείο Νόμπελ. Κατόπιν εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, όπου ίδρυσε και το ε, Κέντρο Υπερταχείας ε, ε, Οπτικής του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν και στη δεκαετία του 1990 επέστρεψε στην Ευρώπη όπου διατέλεσε για μερικά χρόνια Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Οπτικής στο Παρίσι και ε, αυτή τη στιγμή είναι καθηγητής στο Ot College του Παρισίου και είναι και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν. Το 2018 απονεμήθη το βραβείο Νόμπελ σε τρεις συναδέλφους, εκ των οποίων οι δύο ήταν ο Ζεράρ Μουρού και η Ντόνα Στρίκλαν, για την τεχνική που αναπτύξαν που ονομάζεται CPA. Θα αναφερθώ λίγο στο πρόβλημα, δεν θα πω λεπτομέρειες για την τεχνική γιατί θα τα ακούσετε από την ομιλία. Ε, από την εποχή που ανακαλύφθηκε το Λέιζερ το, το, το 1960 και τα πρώτα περίπου 10-15 χρόνια υ, υπήρξε μία πρόοδος στην αύξηση της ε, έντασης του Λέιζερ, της, της ισχύω κορυφής, όπως λέμε, του Λέιζερ. Μετά από αυτή την περίοδο υπήρξε μία... Μακρά περίοδος που δεν μπορούσαμε να αυξήσουμε περαιτέρω την ισχύ των λέιζερ, των, των παλμικών λέιζερ. Και ο λόγος ήταν διότι υπήρχαν φαινόμενα που συμβαίναν μέσα στον ενισχυτή, στο, στο υλικό του, του, του ενισχυτή, μη γραμμικά φαινόμενα, τα οποία καταστρέφαν το υλικό αυτό. Ε, λοιπόν, ο κύριος Μουρού με τη φοιτήτριά του αναπτύξαν μία τεχνική που κατάφερε να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα και έκτοτε η, η ένταση του λέιζερ αυξάνει συνεχώς. Διαχρονικά έχει δουλέψει για να παράξει όσο πιο ισχυρά ε, λέιζερ ε, γίνεται. Τώρα αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται σε όλα τα λέιζερ ε, φέμτοδευτερολεπτών. Σας εξηγήθηκε τι θα πει Φέμπτο, δεν θα το επαναλάβω. Αυτά τα λέιζερ χρησιμοποιούνται σε πάρα πάρα πολλούς τομείς, είτε καθαρής επιστήμης, αλλά και σε πάρα πολλές εφαρμογές. Και γι' αυτό απονεμήθηκε και το βραβείο Νόμπελ. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η τεχνική. Επίσης, αναφέρθηκε ότι ο κύριος Μουρού έχει σχέση με αυτήν την Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή, το ELI, το Extreme Light Infrastructure. Για την ακρίβεια, είναι ο εμπνευστής της. Πρότεινε να δημιουργηθεί μια Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή που θα στεγάζει το πιο ισχυρό λέιζερ του κόσμου ή τα πιο ισχυρά λέιζερ του κόσμου όπου θα μπορούν να πηγαίνουν ερευνητές από όλη την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο κατόπιν υποβολής προτάσεων οι οποίες αν εγκριθούν θα μπορούσαν στη συνέχεια οι ερευνητές αυτοί να πάνε στην υποδομή και να κάνουν τα πειράματά τους. Το οποίο είναι μια εξαιρετική ιδέα διότι για να φτιάξει τα πιο ισχυρά λέιζερ του κόσμου χρειάζεσαι πάρα πολλά χρήματα, δεν μπορεί να κάνει κάθε ίδρυμα την ίδια δουλειά. Υπάρχει αυτή η υποδομή και εξυπηρετεί με τεράστιο αριθμό ερευνητών και επίσης και κόσμο από εταιρείε και η βιομηχανία. Πέρα από το... Ίσως να αναφερθώ εδώ ότι αυτό υπήρξε και ο λόγος με τον οποίο συνδέθηκα εγώ με τον κύριο Μουρού στην προπαρασκευαστική φάση Συμμετείχαμε σε συναντήσεις σχεδόν σε, σε εβδομαδία βάση με τη τηλεδιασκέψεις και προχωρήσαμε το project. Τώρα, Εκτός από την επιστήμη και τις εφαρμογές, η ανακάλυψη αυτής της τεχνικής έδωσε μία τεράστια όθηση στη βιομηχανία των λέιζερ. Πάρα πολλές εταιρείες κατασκευάζουν πάρα πολλά λέιζερ που είναι εγκατεστημένα σε, όλες τις ακρι... σε όλα τα μέρη του κόσμου. Ο κύριος Μουρού είναι ένας άνθρωπος με όραμα διαχρονικά. Εκτός από αυτή την τεχνική, δεν πάβει να έρχεται με νέες ιδέες για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα λέιζερ. Και σήμερα, αφού παρουσιάσει τις αρχές αυτής της τεχνικής και τις αρχές ε, των λέιζερ υπερβραχίων παλμών, παλμών μικρής χρονοδιάρκειας, θα αναφερθεί σε επιλεγμένες εφαρμογές αυτών των λέιζερ, οι οποίες κατά κύριο λόγο είναι κοινωνικού ενδιαφέροντος. Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την ομιλία του κυρίου Ζεράρ Μουρού. Chers, uh, étudiants. Ça me fait très, très... Αγαπητοί φοιτητέ, είσαστε πολλοί yeah. και αυτό με ευχαριστεί πολύ. Yeah. Αγαπητοί φίλοι, yeah. αγαπητοί καθηγητά yeah. Κώστα Φωτάκη, yeah. ε, πραγματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον uh, yeah. διευθυντή του Ινστιτούτου εδώ. Τον κύριο Νικόλα Αίμπαλα. Να ευχαριστήσω επίσης θέρμα τον Δημήτρη Χαραλαμπίδη που έκανε την, το μάθημά του πραγματικά. Μου έδωσε μια πάρα πολύ όμορφη εισαγωγή και όλους όσους ξεχνώ, είμαι κάτι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Είναι κάτι που πήρε πάρα πολύ χρόνο, το σκεφτόμαστε ήδη μετά από, την, από το βραβείο Νόμπελ, αλλά είχαμε το COVID και χρειάστηκε να περιμένουμε όλα αυτά τα χρόνια μέχρι να μπορέσω να έρθω εδώ στην Αθήνα που για μένα είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό. Πάντοτε είχα, ανέκαθεν είχα μια, ένα τεράστιο θαυμασμό για τους επιστήμονες, για τους φιλόσοφους της, των Αθηνών. Αύριο θα, 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 θα έχω την τιμή να είμαι μέλος ε, της Ακαδημίας Αθηνών χάρη στον καθηγητή κύριο Ζερεφό. Σα ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά όλα αυτά με ευχαριστούν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ευχαριστώ. <ελίξη> ε, 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 βλέπουμε λοιπόν εδώ το φως που είναι ισχυρό, <ελίξη> αλλά βλέπουμε επίσης ότι πήρα το βραβείο Νόμπελ με την τρίτη γυναίκα βραβείο Νόμπελ. <ελίξη> Αυτό είναι κάτι το εξαιρετικό. <σταλίξη> Ομολογώ ότι όταν ο πρόεδρος της εταιρείας Νόμπελ μου τηλεφώνησε την 1η Τρίτη του Οκτωβρίου του 2018, μου ανήγγειλε ότι είχα πάρει το βραβείο, γεγονός που με ευχαρίστησε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ήταν σαν να πέφτουν στο κεφάλι σου ένας τόνος τούβλα και μου είπε δεν είναι μόνο αυτό, ήθελα να σας πω ότι θα το μοιραστείτε με την φοιτήτριά σας την Τόνα Στρίκλαντ. Για μένα αυτό ήταν κάτι το τεράστιο για έναν επιστήμονα, για έναν διδάσκοντα να δει τη φοιτήτριά του να μοιράζεται ένα βραβείο Νόμπελ. Είμαι πάντοτε πολύ συγκινημένος και επίσης είναι για το γεγονός ότι είναι η τρίτη μετά την Μαία Γκόπεν και την Μαρία Κιουρί βεβαίως. Πώς θα τα ξεχάσω αυτά. Είμαι λιγάκι κουρασμένος, δεν το ξεχνάω. Ήταν λοιπόν ένα θέμα να βλέπεις τη φοιτητριά σου να κατέχει την θέση της τρίτης γυναίκας βραβείο Νόμπελ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, θα μιλήσουμε πολύ για το φως, το φως έχει 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια, χρόνια, ηλικία. Ξεκίνησε με το Big Bang. Προφανώς το Big Bang είναι το αίτιο, αλλά δεν βγήκε το φως αμέσως. Χρειάστηκαν ανάμεσα στο χρόνο του Big Bang και τη στιγμή της εμφάνισης του φωτός, χρειάστηκαν 380.000 χρόνια γιατί το φως δεν κατόρθωνε να ξεφύγει από το έντονο πλάσμα που περιέβαλε το Big Bang. Όμως το φως που ε, είχε παραχθεί τότε ήτανε ε, μη σύμφωνο. Όλα τα φωντόνια αυτά που έβγαιναν από την πηγή είναι σαν τους δρομείς του μαραθώνα, του μαραθώνιου, που ο καθένας είναι διαφορετικός από τον άλλον. Πηγαίνουν όχι όλοι ακριβώς προς την ίδια κατεύθυνση, δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, δεν υπάρχει κανένα συσχετισμός, μια συσχέτιση μεταξύ τους. Αυτό ήταν λοιπόν το φως. που ήταν που υπήρχε ως το 1960, ως τη δεκαετία του 60, τότε άλλαξαν τα πράγματα, γιατί ο Τέντ Μέιμαν, εκείνη την εποχή, ένας νεαρός ερευνητής από το User Craft Laboratory, στις 16 Μαΐου του 50, συγγνώμη, του 60, έκανε την πρώτη εφαρμογή λέιζερ Για πρώτη φορά λοιπόν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε φως σύμφωνο. Αυτό υπήρξε μια αληθινή επανάσταση στην οπτική, στην επιστήμη, στην τεχνολογία όπως ακούστηκε προηγουμένως. Αυτό το λέιζερ, αυτό είναι κάπως κλασικό, μπορείτε να το αγοράσετε και όλα. εκπέμπει προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση και συνήθως το φως του λέιζερ είναι μόνο χρωματικό. Εξαρτάται ποια ποικιλία λέιζερ θα αγοράσετε. Συνήθως είναι, αρκετά, είναι μόνο χρωματικό. Η διαφορά ανάμεσα στο σύμφωνο και το μη σύμφωνο φως Μου αρέσει να την ε, απεικονίζω αυτή τη διαφοροποίηση. Το μη σύμφωνο φω είναι οι δρομή του μαραθώνιου που δεν γνωρίζονται, είναι εντυμμένοι διαφορετικά και τρέχουν ασύντακτα. Ενώ το φως του λέιζερ είναι σύμφωνο, είναι ανάλογο με στρατιώτε, οι οποίοι περπατούν σε μια παρέλαση, συντονισμένη δηλαδή, συγχρονισμένη. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι α, 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 αξιοσημείωτο για το λέιζερ. Είναι ο αριθμός των εφαρμογών που μπορούμε να κάνουμε. Με το λέιζερ κάτι που μπορούμε να κάνουμε, για να σας δώσω κάποια έννοια, κάποια αίσθηση, είναι ότι μπορούμε να το επιβραδύνουμε. Μπορούμε να επιβραδύνουμε τα άτομα τα οποία μετακινούνται με μια συνήθιη ταχύτητα 300 μέτρα το δευτερόλεπτο, μπορούμε να τα φρενάρουμε, να τα ψήξουμε. Η δεύτερη, το δεύτερο γεγονός είναι ότι με το ίδιο λέιζερ μπορούμε να τα επιβραδύνουμε, να τα ψήξουμε, αλλά εδώ μπορούμε και να τα επιταχύνουμε. Να επιταχύνουμε ως το όριο, ως το αδύνατον ως την ταχύτητα του φωτός. Αυτό είναι για να σας δώσω λίγο την περίμετρο των εφαρμογών του λέιζερ. Ξεκινάμε λοιπόν από την ψήξη του φωτός. Μπορούμε να, να ψήξουμε την ύλη επιβραδύνοντας τα άτομα, αλλά επίσης μπορούμε να επιταχύνουμε τα σωματίδια ως βαθμούς ενέργειας πάρα πολύ υψηλούς, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά με την ταχύτητα του φωτός. Να σας μιλήσω λοιπόν για την ειδικότητά μας, τη δική μου ειδικότητα και εκείνη της Ντόνα Στρίκλαντ, αλλά και με τον καθηγητή Φωτάκη, με τον Δημήτρη Κεραμίδη, Χαραλαμπίδη μάλλον, είναι λέζερ που εκπέμπουν παλμούς βραχής που έχουν διάρκειες της τάξης από, την, από τον 1 δευτερόλεπτο ως το 5 δευτερόλεπτο. Το 5 δευτερόλεπτο είναι το εκατομμυριωστό του δισεκατομμυριωστού του δευτερόλεπτου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρόκειται για έναν πάρα πολύ σύντομο χρόνο. Σε αυτόν τον χρόνο το φως διαχέεται σε μια απόσταση της τάξεως της διάστασης ενός ερυθρού αιμοσφαιρίου. Είναι κάτι το πολύ σύντομο. Γιατί προσπαθούμε να έχουμε πάρα πολύ σύντομους παλμούς, βραχείς παλμούς. Μια από τις μεγάλες εφαρμογές είναι ότι για να φτιάξουμε φως υπερέντονο, γνωρίζετε ότι η ίσχυση είναι η ενέργεια διά του χρόνου, διαιρεμένη διά του χρόνου. Αν μπορείτε λοιπόν να εκπέμψετε ενέργεια στο επίπεδο του ζουλ, που είναι μια πολύ μικρή, μικρή ποσότητα ενέργειας, αν το κάνετε σε ένα φέμπτο δευτερόλεπτο, στην πλήν 15η δευτερόλεπτα, κάνετε την πράξη και θα δείτε ότι μπορείτε να παραγάγετε ε, παλμού πέταγου. Αυτό το 10 στην 15η είναι πολλέ φορέ. Ε, χίλιες φορές μάλλον η συνολική ισχύ του, του παγκόσμιου δικτύου. Αν πάρουμε σήμερα αυτό το λέιζερ που εκπέμπει αυτή την ισχύ που αντιστοιχεί σε εκατοντάδες φορές την δύναμη του παγκόσμιου ηλεκτρικού συστήματος, αν εστιάσουμε πάνω σε ένα σημείο διάθλασης της τάξεως του μικρού, του, γιατί το φως το μήκος του κύματος είναι της τάξεως του μικρού, του μικρών. Μπορούμε να επιτύχουμε εντάσεις πάρα πολύ σημαντικές. Όλοι γνωρίζετε ότι το φως μπορεί να δημιουργήσει πίεση. Βεβαίως η πίεση που μπορούμε να δημιουργήσουμε με το φως, το συμβατικό φως, σαν το φως που μας περιβάλλει εδώ, είναι πάρα πολύ αδύναμη. Όμως με τους παλμούς λέιζερ τύπου ακραίου φωτός, η πίεση που μπορούμε να επιτύχουμε, η ισχύς, η ένταση δηλαδή που δίνει την πίεση, αυτή η πίεση ισοδυναμεί με εκατομμύρια πύργους του Άιφελ που στέκονται πάνω στην άκρη του δακτύλου σας. Προφανώς είναι κάτι που μας δείχνει ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πίεση για να επιταχύνουμε τα σωματίδια. Λοιπόν, με το ακραίο φως θα αλλάξουμε το παράδειγμα. Το λέιζερ ως το, CPA κυρίως ασχολείται με την α, ατομική φυσική. Τη φυσική που ασχολείται με τη μελέτη των ηλεκτρονίων που περιφέρονται γύρω από έναν πυρήνα. Περιστρέφονται γύρω από έναν πυρήνα. Με το ακραίο φως σήμερα, είναι λέιζερ. Θα έπρεπε να ξέρω πώς λειτουργεί. Εντάξει, δεν είναι σημαντικό. Για παράδειγμα, στα αριστερά σας έχετε ένα άτομο που αποτελείται από έναν πυρήνα και γύρω-γύρω περιστρέφονται τα ηλεκτρόνια. Ο πυρήνας αποτελείται από στοιχεία που είναι πρωτόνια και νετρόνια. Μετά τα πρωτόνια αποτελούνται με τη σειρά τους από κουάρξ. Ως το CPA, ως την ενίσχυση των χρονικά διαπλατισμένων παλμών, δηλαδή, η ατομική φυσική που μελετούσαμε, τώρα με το CPA μπορούμε να πάμε πολύ μακριά και να μελετήσουμε τους πυρήνες κτλ μπορούμε να κάνουμε δηλαδή και φυσική υποατομική. Εδώ σας παρουσιάζω την ένταση σε σχέση με τα χρόνια. Στην αρχή, το 1960, το γεννήθηκε το λέιζερ. Με τον Ted Mayman, η ένταση ήταν μεγάλη σε σχέση με αυτό που υπήρχε εκείνη την εποχή. Τα παραδοσιακά μέσα. Αρχίσαμε να βρίσκουμε μεθόδους για να αυξηθεί η ένταση. Είχαμε φτάσει ως την δεκάτη, στη δεκάτη τρίτη, ως το 10 στη δεκάτη τρίτη. Είναι με αυτή την ένταση μπορούμε να κάνουμε κατάλυση κάποιων υλικών. Πολύ σύντομα ή αυξάνουμε την ένταση και όπως ο καθηγητής Χαραλαμπίδης το είπε προηγουμένως υπήρξε ένα πρόβλημα, δηλαδή καταστρέφαμε το υλικό. Το υλικό μέσα στο οποίο το λέιζερ ε, ενισχύεται. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να σταματήσουμε εδώ το 85 αποδείξαμε αυτό το chirped simplification, false amplification, όπως σας έδειξα αυτός πολύ σύντομος παλμός που μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλο μήκος με μείωση της έντασης. Θα σας δείξω σε λίγο πώς το τεντώνουμε και πώς το συμπιέζουμε μετά. Μετά από αυτό μπορέσαμε να φτάσουμε σε ένταση πολύ μεγάλη όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε ύλη με βάση το φως. Εν τω μεταξύ όμως υπάρχουν άλλες εφαρμογές πάρα πολύ σημαντικές που έγιναν. Εδώ ήθελα να δείξω το γεγονός ότι όταν ανεβάζουμε την ένταση μέσα στον ενισχυτή, Φτιάχνουμε κάποιες ροές, κάποια νήματα μάλλον, τα οποία κατέστρεφαν την οπτική. χαλούσε λοιπόν το υλικό μας. Εδώ είναι η αρχή του CPA. Ξεκινάμε από ε, ένα βραχή παλμό, ύστερα τον τεντώνουμε μέσα από ένα δίκτυο διάθλασης και αυτό το τέντομα με ένα παράγοντα τις τάξεως του 100 εκατομμύρια φορές. Εκατό χιλιάδες φορές, συγγνώμη. Τεντώνεται ο παλμός, ενισχύεται και αφού ενισχυθεί, έχει βγάλει ενέργεια από τον ενισχυτή, τότε θα την συμπιέσουμε και πάλι. Και όταν συμπιέζουμε τον παλμό, αυξάνουμε με αυτόν τον τρόπο την ισχύ εκατομμύρια φορές. Είναι πολύ σημαντικό. Εδώ θα αρχίσω να σας δείχνω μερικές εφαρμογές. Θα ξεκινήσω με τις εφαρμογές που απαιτούν μικρή ισχύ. Είναι σημαντική ισχύ, αλλά είναι μεταξύ των χαμηλότερων σε αυτόν τον τομέα. Σε αυτόν τον τομέα, 10 στην 15η, στο βιολεχρώμα, Θα κάνουμε μικρομηχανική. Το πλεονέκτημα των βραχαίων παλμών, θα δείτε, αν χρησιμοποιήσετε ένα λέιζερ, Συνεχές, μακρύς παλμούς. Αν έχετε εδώ ένα στόχο και θέλετε να βγάλετε κάποιο υλικό, να κάνετε κάποια κατάλυση, εδώ θα ζεστάνετε όλο το αντικείμενο. Θα δημιουργήσετε λοιπόν ένα κρατήρα με... Ε, παλμούς ανα αν, αν, αν ο δευτερόλεπτο θα είναι το ίδιο πράγμα μόνο που το κομμάτι που θα ζεσταθεί θα είναι μικρότερο θα δημιουργήσετε λοιπόν έναν κρατήρα σημαντικό μικρότερο από το το συνεχή παλμό αλλά με τους παλμούς του 5ο δευτερολέπτου τα πράγματα αλλάζουν εντελώς γιατί αυτή τη φορά ο παλμός φτάνει είναι πάρα πολύ έντονος Ζεσταίνει ε, σ, για ένα ελάχιστο διάστημα, η θερμοκρασία ανεβαίνει πάρα, σε πολύ μεγάλο βαθμό, σ, σε μια πολύ μικρή απόσταση και δεν υπάρχουν παραπλευρές βλάβες. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ, εδώ, ο παλμός είναι της τάξης του νάνο δευτερολέπτου. Δεν είναι ωραίο αυτό που βλέπετε είναι ένας κρατήρας. Είναι άσχημο με τραχία με τραχή περίμετρο. Αντίθετα, αν χρησιμοποιήσουμε το φέμπτο δευτερόλεπτο, εδώ γίνεται. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν παράπλευρες ε, 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 βλάβες. Το φως δεν μπορεί να μετακινηθεί πολύ γιατί ο χρόνος είναι πάρα πολύ μικρός. Δημιουργούνται λοιπόν ο ΠΕΣ. Είδαμε μια από τις πολύ μεγάλες εφαρμογές των λέιζερ. Είναι αυτή η μικρομηχανική. Με το φέμπτο δευτερόλεπτο. Το ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική ιδιότητα είναι το γεγονός ότι μπορούμε να εστιάσουμε μέσα στο υλικό, αν πρόκειται για ένα υλικό που είναι διαφανές, είναι η περίπτωση, για παράδειγμα, του κέρατατοαιδούς χιτώνα. Εστιάζουμε και μπορούμε να, μπορούμε να ζεστάνουμε την ύλη σε ένα συγκεκριμένο σημείο, σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο θα κάνουμε αυτή την αποδόμηση, αν θέλετε. Εδώ λοιπόν μπορούμε να κάνουμε κάτι μέσα στο υλικό που μετακινείται έτσι και έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε το μες. Ήθελα να πω ότι στην περίπτωση του νανοδευτερολέπτου δευτερολέπτου ο καθηγητής Φωτάκης εδώ χρησιμοποιεί αυτόν τον τύπο λέιζερ για την αποκατάσταση των μνημείων για να βγάλει το στρώμα της ρήπανση που υπάρχει πάνω στα αγάλματα για να τα, κατα... για να τα καθαρίσει. Με τους παλμούς φεμτό το είναι διαφορετικά τα πράγματα όπως σας είπα γιατί μπορούμε να κάνουμε το μέσα στον κερατοειδή χιτώνα εστιάζοντας μέσα στον χιτώνα αυτό αν θέλετε μπορείτε να διορθώσετε την όρασή σας ή για παράδειγμα αν χρειάζεται να κάνετε μία μεταμόσχευση κερατοειδούς, μπορείτε να το κάνετε. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να κάνουμε τις τομές που θέλουμε. Άρα είναι κάτι το πολύ σημαντικό και σήμερα, αυτή είναι παλιοί αριθμή, αλλά σήμερα υπάρχουν εκατομμύρια εγχειρήσεις στους οφθαλμούς που χρησιμοποιούν το λέιζερ του δευτερολέπτου τεράστια ανακάλυψη η οποία έγινε τυχαία. Αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί η έρευνα συνδέεται πολύ συχνά με το τυχαίο γεγονός. Ένας φοιτητής η ανακάλυψης του λέγεται στην οφθαλμολογία είναι ότι ένας φοιτητής που εργαζόταν σε αυτό το θέμα δέχτηκε την, το, το φως του λέιζερ μέσα στο μάτι του, τον πήγαμε στο νοσοκομείο, τον εξέτασαν οι οφθαλμίατροι και εκεί ο οφθαλμίατρος κοιτάζοντας το, το, το βάθος, το βυθό το του ματιού του ασθενού, μου, του φοιτητού μου, είπε «Ω, είναι εκπληκτικό». Ο φοιτητή, λοιπόν ήταν εκεί ξαπλωμένος και έλεγε «Τι είναι αυτό το εκπληκτικό» και του είπε ότι «Η βλάβη που έχετε». Είναι τέλεια. Δεν υπήρχε καμία εκρηκτική αποδόμηση. Ήταν μία τέλεια τομή, μία μια τέλεια βλάβη, χωρίς κρατήρα. Περνάω τώρα σε άλλες εφαρμογές που είναι διαφορετικές. Ανεβαίνουμε στην ένταση. Να σας μιλήσω λοιπόν τώρα για εφαρμογές που απαιτούν, που χρησιμοποιούν την επιτάχυνση. Σας έδειξα την πίεση που μπορούμε να πετύχουμε με αυτούς τους βραχείς παλμούς. Όπως είπα στη συνέχεια, μπορούμε να παραγάγουμε σωματίδια που πηγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα, που κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ ε, δραστήρια, ενεργητικά, με έναν τρόπο πολύ απλό. Έχουμε το λέιζερ, μπορείτε να το φανταστείτε, κάπου εδώ βρίσκεται. Εστιάζουμε το λέιζερ πάνω σε μια ταινία, σε ένα πολύ λεπτό κομμάτι πλαστικού ή μετάλλου. Εδώ έχουμε τα πρωτόνια, τα ηλεκτρόνια τα ηλεκτρόνια είναι πιο ελαφρά από τα πρωτόνια, μπορούμε να τα επιταχύνουμε. Και όταν τα επιταχύνουμε, τραβούν πίσω τους τα πρωτόνια. Και εδώ, εδώ λοιπόν τα πρωτόνια σε πάρα πολύ μικρές αποστάσεις θα γίνουν σχετικιστικά. Πολύ συμπαγή και θα δείτε τις εφαρμογές. Αν θέλετε να έχετε πρωτόνια σχετικιστικά είναι αυτό το είδος ε, επιταχυντή που πρέπει να κατασκευάσετε. Προφανώς αυτό στοιχίζεται σε εκατομμύρια ευρώ. Εκτείνεται σε εκατοντάδες μέτρα για να μην μπω σε, σε χιλιόμετρο. Άρα είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Ενώ μπορούμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα πάνω σε πάρα πολύ μικρές διαστάσεις. είναι κάτι το πολύ σημαντικό, είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε, όπως το έλεγα, μπορούμε να φτιάχνουμε πρωτόνια, να παράγουμε σωματίδια, όπως τα πρωτόνια. Και υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές εφαρμογές με τα πρωτόνια. Μία εφαρμογή αρχίζει να γίνεται γνωστή είναι η ε, ακτινοθεραπεία με πρωτόνια. Εδώ προσπαθούμε να τη δείξουμε. Είναι μια θεραπεία που χρησιμοποιείται για να γίνει η κατάλυση των όγκων. Η ιδέα. όταν έχετε την ατυχία να έχετε έναν όγκο, βεβαίω μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε να, να χρησιμοποιήσουμε σαν αγωγή ακτίνε χ. Θα εστιάσουμε μια δέσμη φωτός πάνω στον όγκο ή με ηλεκτρόνια. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε και με πρωτόνια. Το πρόβλημα με τα ηλεκτρόνια ή με τις ακτίνες Χ είναι ότι αν έχετε έναν όγκο μέσα σε ιστούς, οι ιστοί που βρίσκονται πριν τον όγκο θα υποστούν βλάβη και αυτοί. Και αυτό δεν συμβαίνει αν χρησιμοποιήσουμε πρωτόνια, γιατί αν εστιάσουμε στον όγκο μπορούμε να ρυθμίσουμε την ενέργειά τους ώστε το πρωτόνιο να βλάψει μόνο τον όγκο και να αφήσει τους ιστούς πριν από τον όγκο, όχι άθικτους, αλλά εν πάση περιπτώσει ελάχιστα θυγμένους. Με τα πρωτόνια μπορούμε να κάνουμε ραδιονουκλεΐδια στην πυρήνικη ιατρική, να φτιάξουμε ραδιοϊσότοπα, για την διάγνωση πολλές εφαρμογές ιατρικές. Υπάρχει άλλη μία εφαρμογή που είναι πάρα πολύ σημαντική. Σήμερα δεν γνωρίσουμε μέθοδο για να παράγουμε ενέργεια με τρόπο αυτόνο. υπάρχουν προβλήματα. Για παράδειγμα, τα αιωλικά πάρκα που καταστρέφουν τα τοπία. Η ηλιακή ενέργεια είναι σημαντική και αυτή, αλλά παίρνει, καταλαμβάνει πολύ χώρο. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα παραγάγουμε ενέργεια σε μεγάλη ποσότητα Πού να είναι ασφαλής, γιατί η ενέργεια. Σκέφτομαι το, τον άνθρακα. Τον έχουμε αποκλείσει, γιατί βγάζει το διοξίδιο του άνθρακα. Η πυρηνική. Έχουμε αυτό το πρόβλημα των πυρηνικών αποβλήτων όταν χρησιμοποιούμε την πυρηνική ενέργεια με τα υπερέντονα, τα πάρα πολύ ισχυρά λέιζερ, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ουράνιο, αλλά επίσης και ένα άλλο στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό, που ονομάζεται θόριο. Το θόριο έχει το πλεονέκτημα ότι είναι πάρα πολύ, είναι άφθονο, βρίσκεται σε αυθονία, περισσότερο από το ουράνιο και τα απόβλητα όταν έχουμε προστρέχουμε στην σχάση είναι πολύ πιο μικρά, πολύ πολύ μικρά και δεν ε, διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, μόνο μερικές εκατοντάδες χρόνια. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ μικρός χρόνος. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε έχω ένα κλιπ που, για να σας να δείτε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε θόριο στο μέλλον. Πώς θα χρησιμοποιηθεί το θόριο στο μέλλον για την ενέργεια. Να σας το δείξω αυτό το κλιπ. that will be exhausted in a few hundred years in addition it creates a nefarious climate change and air pollution that will render in a few hundred years the earth unlivable i thinks we have a solution our advice is to consider nuclear fuel you have enough thorium on earth for a few thousand years thorium used in an advanced driven system reactor ads will produce only a small amount of short-lived nuclear waste Πάλι έχω πρόβλημα εδώ. Είδαμε λοιπόν τη χρήση των νετρονίων για να γίνει η σχάση, για παράδειγμα, του θόρυου. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα νετρόνια, να κάνουμε αυτό που ονομάζεται μεταστοιχείωση μέσω σχάσης. Όταν κάνουμε σχάση, στέλνουμε νετρόνια για να αποδομήσουν πυρήνες. Πυρήνες ουρανίου, θορίου θα πρέπει να σπάσουν, να αποδομηθούν. Αυτό λοιπόν παράγει τόνους ενέργειας, πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα ενέργειας, αλλά καμιά φορά το νετρόνιο αντί να αποδομήσει τον πυρήνα, απλώς απορροφάται από τον πυρήνα. Είναι... Αυτό το ονομάζουμε ελάσσονα ακτινίδια έχουν χρόνους ε, ασ... νοσηρότητας χιλιάδων, για να μην πω εκατομμυρίων ετών. Για παράδειγμα, το νεπτόνιο, το, το ποσειδόνιο, που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της χάσης. Από τη στιγμή που το πρωτόνιο έχει απορροφηθεί, το Ποσειδόνιο έχει χρόνους τοξικότητας της τάξη των 2 εκατομμυρίων χρόνων. Τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λέιζερ, τα νετρόνια που παράγει το λέιζερ και μπορούμε να αποδομήσουμε αυτό το Ποσειδόνιο. Τα κομμάτια που θα προκύψουν έχουν χρόνους ζωής τη τάξεις του λεπτού, της ώρας και του δευτερόλεπτου. Αυτό το ονομάζουμε μεταστοιχείωση μέσω σχάσης. Χρειάζονται λοιπόν δέσμες νετρονίων, καλή ενέργεια, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την άσκηση μεταστοιχείωση. Είναι μια μεγάλη εφαρμογή των λέιζερ, των ε, πολύ ισχυρών, που την υπερασπίζομαι. Ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε είναι το περιβόητο πρόβλημα των ε, σκουπιδιών μέσα στο διάστημα. Ξέρετε ότι από τότε που ο, δι, ξεκίνησε η διαστημική εποχή με το Sputnik, κάθε φορά που στέλνουμε ένα δορυφόρο, στο διάσπαινα, τι μα δημιουργούμε απορρίμματα, σκουπίδια. Για την ώρα υπάρχουν εκατομμύρια σκουπίδια που περιστρέφονται γύρω από τη γη και κινούνται με ταχύτητα 15 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο. Δέκα φορές πιο γρήγορα από τις πιο γρήγορη μπάλα. Δεν χρειάζεται να είναι πολύ μεγάλα για να κάνουν πολύ κακό. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και αν δεν καθαρίσουμε το διάστημα, δεν θα μπορέσουμε να πηγαίνουμε πια εκεί, στο διάστημα. Σήμερα υπολογίζουμε τέσσερις πύργους του Άιφελ, σε τέσσερις πύργους του Άιφελ την ποσότητα που Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε στείλει το ισοδύναμο τεσσάρων πύργων του Άιφελ στο διάστημα. Περίπου τα μισά αυτή τη στιγμή είναι με τη μορφή απορριμμάτων, σκουπιδιών, συντριμιών. Ο ουρανός είναι ένα πεδίο μάχης πλέον. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε το Λέιζερ για να καταστρέψουμε αυτά τα σκουπίδια, αυτό το, το, το πολύ ισχυρό Λέιζερ. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα το κάνουμε, όπως θα δείτε, εδώ δείχνω τι συνέβη όταν οι Κινέζοι προσπάθησαν να καταστρέψουν ένα δορυφόρο και κάνοντας αυτό δημιουργούμε Εκατομμύρια από συντρίμια. Αυτό συνέβη εκεί. Και τώρα αυτά πρέπει να τα καθαρίσουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα λέιζερ. Σαν ένα διαστημικό λεωφορείο για παράδειγμα. Όταν το λέιζερ βρει ένα από αυτά τα συντρίμια, θα δημιουργήσει ένα, θα στείλει ε, ηλεκτρόνια και, που θα δημιουργήσουν ένα πλάσμα με αποτέλεσμα ε, πύραυλου, αν θα μπορούσαμε να πούμε, το οποίο θα βγάλει από την τροχιά του αυτό το συντρίμι, αυτό το απόβλητο. τα βραβεία Νόμπελ έχουν την τύχη να πάνε σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μας είχε προσκαλέσει ο Πάπας για να του δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε για την ανθρωπότητα. Βεβαίως, ήταν πολύ ικανοποιημένο ακούγοντας αυτά που είμαστε σε θέση να κάνουμε. Βρήκε ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Προτού να σας δείξω μερικές εικόνες ακόμα το συμπέρασμα είναι ότι το ακραίο φως είναι σε θέση να δημιουργήσει τα μεγαλύτερα πεδία της επιταχύνσης, την επιτάχυνση την πιο δυνατή, την θερμοκρασία την πιο μεγάλη και την πίεση την πιο σημαντική μέσα στο πνεύμα του Νόμπελ. Προσφέρει πάρα πολλές ελπίδες για το μέλλον, ελπίδες για την ανθρωπότητα. Αυτό ήθελα να πω τόσο απλά. Ίσως να σας δείξω μερικές διαφάνειες σχετικά με την τελετή του Νόμπελ. Πήρα λοιπόν αυτό το τηλεφώνημα, ήταν εξαιρετικά εντυπωσιακό στη φυσική. Το 10, α, είναι η 1η Τρίτη του Οκτωβρίου, με, με, στις 10 Δεκεμβρίου ακριβώς, παραλαμβάνει κανεί το βραβείο Νόμπελ από τα χέρια του Βασιλέως, γιατί ε, είναι σε ανάμνηση του Νόμπελ, ο οποίος πέθανε στις 10 Δεκεμβρίου. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε, να σας δείξω κάποιες διαφάνειες, σας ενθαρρύνω να πάρετε ένα βραβείο Νόμπελ. Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό. Μάλλον κάντε κάτι άλλο, όχι αυτό, είναι τόσο πολύ δύσκολο. Μετά λοιπόν μας καλούν, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι ότι δίνουμε μια μεγάλη διάλεξη σε 1500 άτομα σχετικά με τις εργασίες μας. Στη συνέχεια πρέπει να μάθουμε πώς να παραλαμβάνουμε το βραβείο Νόμπελ. Περνάμε λοιπόν ένα πρωινό και εδώ για παράδειγμα παραλαμβάνω το βραβείο Νόμπελ. Υπάρχει αυτή η κυρία που παίζει το ρόλο του βασιλέως Εδώ είμαστε μαζί με την Τόνα, γελάμε και κοιτάμε τους άλλους που κάνουν πρόβα. Ύστερα έχει τη στιγμή όπου ε, θα περάσουμε στις, στην πράξη. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Ο καθένας παραλαμβάνει το βραβείο του. Και μετά ε, μας συγχαίρει η γυναίκα μας. Και μετά υπάρχει αυτό το εκπληκτικό δείπνο. 1500 άτομα. Είμαστε ακριβώς στο κέντρο του κύριου τραπεζιού, δίπλα στον βασιλέα. Στην περίπτωση μας η Ντόνα ήταν κυρία, άρα εκείνη κάθισε δίπλα στο βασιλιά και εγώ ήμουνα ανάμεσα στη βασίλισσα και στην πριγκίπισσα Σοφία. πραγματικά είναι κάτι το μεγαλοπρεπές, θα έλεγα. Η στιγμή όμως η πιο συγκινητική δεν είναι η τελετή. Δεν είναι ότι βρίσκεσαι δίπλα στο βασιλιά ή τη βασίλισσα. Το πιο εντυπωσιακό σημείο είναι το τελευταίο πράγμα που σου ζητούν να κάνεις. Το Ίδρυμα σας καλεί να πάτε σε ένα απλό γραφείο και εκεί σας δίνουν τετράδια σαν τα τετράδια τα σχολικά. Αυτά τα τετράδια περιέχουν τις υπογραφές όλων των βραβείων Νόμπελ και σας ζητούν να βάλετε και εσείς την υπογραφή σας. Εδώ λοιπόν είμαι πολύ ευτυχής γιατί είμαι με την Μαρσέλ, τη γυναίκα μου. Το να ζεις 54 χρόνια με ένα φυσικό φαντάζομαι ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι πολύ εντυπωσιακή η στιγμή. Να σταματήσω λοιπόν εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Κύριο Μουρού, για την εξαιρετική ομιλία του ελπίζω να συμφωνείτε μαζί μου ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Will you take yes, 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 ε, υπάρχουν ερωτήσεις από το αμφιθέατρο, ελπίζω να υπάρχουν. <laughs> Bonsoir. Quelle est la plus grande difficulté à laquelle vous vous êtes heurté en confectionnant ce laser? Which, which was the... Ε, ε, εννοείται στην ανάπτυξη του λέιζερ ή της τεχνικής αυτής που ανακαλύψαν Και τα δύο, ή, την τεχνική. Οι ανακαλύψεις γίνονται, μιλούσα για serendipity. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό είναι όταν ψάχνουμε κάτι και βρίσκουμε κάτι άλλο, το τυχαίο. Ήταν αυτό που συνέβη κατά κάποιο τρόπο. Η ιδέα ήταν να παράγουμε πολύ βραχείς παλμούς και όσο το δυνατόν πιο έντονους. Αλλά δεν φανταζόμουν τόσο μεγάλη ένταση. Δουλεύοντας πάνω σε αυτά τα συστήματα τα, με, τα πολύ, με τους πολύ βραχείς παλμούς, αντελήφθη ότι μπορούσαμε να φτιάξουμε αυτές τις εφαρμογές, να ενισχύσουμε τεντώνοντας πρώτα τον παλμό ώστε να μειώσουμε την έντασή του και μετά να τον ενισχύσουμε τον παλμό και να τον συμπιέσουμε. Αυτό συνέβη προοδευτικά. Όπως έλεγα, δεν είχα τη φιλοδοξία να φτιάξω λέιζερ τόσο πολύ έντονα. Δούλευα πάνω σε λέιζερ μέσης έντασης, μέσης ισχύω. και δουλεύοντας, αλλά δεν αναζητούσα τους πάρα πολύ ισχυρού παλμούς. Δούλευα πάνω σε συστήματα με ένταση ε, μεσαία τάξεως θα έλεγα. Μετά έγινε αυτό το είδος της ε, αστραπής και αυτό που συνέβη... Ε, έχω μια διαφάνεια την οποία δεν την έδειξα εγώ και η γυναίκα μου είμαστε σε ένα τηλεκάθισμα γιατί κάνουμε σκι. Επάνω λοιπόν στο κάθισμα αυτό, στο... όταν κάνει κανείς σκι, είναι πάνω σε αυτό το τρενάκι και η κατάβαση είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, αλλά την ώρα που ανεβαίνεις, Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Βλέπουμε το τοπίο και όλα αυτά. Ήμουν πολύ ευχαριστημένος γιατί είχα τη γυναίκα μου μαζί μου. Και εκεί, πάνω σε αυτό το κάθισμα, σκέφτηκα αυτή την ιδέα. Δηλαδή, έφτασα στην κορυφή του, 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 του τρένου αυτού, του τελεφερίκ και είπα στην Μαρσέλ, στη γυναίκα μου, ότι πρέπει να πάω πίσω στο εργαστήριο, γιατί ε, έχω μια ιδέα, την ιδέα που σας περιέγραψα, το CPA, πρέπει να το κάνω αυτό. Είχαμε... Είμαστε πολύ, η Μαρσέλ κατόρθωσε να επιστρέψει με τους φίλους μας. Εγώ πήρα το αυτοκίνητο, πήγα στο εργαστήριο που ήταν στο Ρότσεστερ, 50 χιλιόμετρα πιο μακριά δηλαδή, έφτασα στο εργαστήριο, υπήρχαν ακόμη φοιτητέ και του είπα «Τώρα σταματήστε αυτό που κάνετε, αμέσως θα κάνουμε κάτι άλλο». Και αυτό κάναμε. Τα πράγματα ήρθαν έτσι κάπως προοδευτικά. Ε, πρόσφατα, ε, πρόσφατα, έγιναν κάποιες, έγινε κάποια επέκταση στον laser και στις τηλεπικοινωνίες των δορυφόρων με το σύστημα EDRS, ε, ε, είναι ευρωπαϊκή <συσκλή> δορυφόρος, ε, με, ε, ε λεωφόρο, συγγνώμη, δεδομένων. Θεωρείτε ότι αυτή η εφαρμογή θα έχει μέλλον, θα προχωρήσει ή θα είναι κάτι τοπικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ευρωπαϊκό Διαστημικό Οργανισμό βασικά. Έχει ρίξει αρκετά χρήματα πούμε, σε αυτή την ιδέα. Τι πιστεύετε γι' αυτό, θα επεκταθεί. Δεν θέλω να πω γνώμη για αυτό το θέμα. Γιατί γνωρίζω ελάχιστα. Εντάξει, γνωρίζω τι επικοινωνίε μέσω δορυφόρου αλλά για να εκφέρω γνώμη σχετικά με ένα project τόσο σημαντικό, δεν, δεν έχω γνώμη. Πρέπει να δούμε ότι το laser για τις επικοινωνίες είναι εντελώς διαφορετικό από τα laser τα πολύ ισχυρά. Είναι το αντίστροφο, αν θέλετε, γιατί έχουμε πάρα πολλούς παλμούς έχουμε πάρα πολλά δεδομένα και θέλουμε να τα μεταφέρουμε, να, να κάνουμε τη διάδοση. Μικρές λοιπόν, μικρή παλμή, αλλά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, αριθμό. Ενώ εδώ έχουμε έναν παλμό, κάθε μίλι χιλιοστό του δευτερολέπτου, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά εδώ. Όμως, κάθε εφαρμογή είναι διαφορετική. Και είναι αυτή είναι η ομορφιά του λέιζερ. Η δυνατότητα ανατροπής από τη μία άκρη στην άλλη του Φτιάχνουμε συστήματα που μπορούν να μεταφέρουν στον χώρο των τηλεπικοινωνιών τεράστιες μεταφορές και που συνεπάγονται προφανώς παλμούς πάρα πολύ μικρούς και πολύ άριθμους. Ως, ως στη δική μου περίπτωση αντίθετα ή στη δική μας περίπτωση γιατί εδώ έχω και τον τον καθηγητή Χαραλαμπίδη καθώς και τον καθηγητή τον κύριο Κώστα Φωτάκη ως την εφαρμογή του μοναδικού κύκλου του τάξεως του kHz μια φορά κάθε χιλιο, χιλιοστό του δευτερολέπτου. Προφανώς αυτό είναι το αίτιο της επανάστασης που παρήγαγε το Λέιζερ για την ανθρωπότητα. Ε, σας ευχαριστούμε και για την ωραία ομιλία και που ήρθατε και μας τιμήσατε. Ε, ήθελα να ρωτήσω βασικά όλες αυτές οι εφαρμογές με τη με τη θεραπεία, ας πούμε, με τον αμφιβληστροειδή ή με την απομάκρυνση των σκουπιδιών από το διάστημα ή, ας πούμε, τη μεταστοιχίωση των διαφόρων ατόμων σε λιγότερο επιβλαβή κτλ. Έχουν γίνει σε εργαστηριακό επίπεδο ή είναι κυρίως σε υποθετικό επίπεδο, δηλαδή εφαρμογές που πιστεύετε εσείς ότι θα γίνουν στο μέλλον, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί τέτοιες μεταστοιχειώσεις σε ατομικό επίπεδο, τέτοια με τα αυτά. Όταν μου προτείνουν μια ιδέα, το διάβημα είναι πρώτα να μαζέψουμε τις ιδέες και μετά να αποδείξουμε. Το, το αποδεικνύουμε σε διαφορετικές βαθμίδες στην περίπτωση της μεταστοιχίωσης μέσω σχάσης, αυτό απαιτεί πολλές επιμέρους βαθμίδες. Κάθε σε κάθε βαθμίδα δουλεύουμε για μήνες, για χρόνια, για να φτάσουμε στο στόχο μας. Έχουμε όμως αυτό το νήμα, το καθοδηγητικό, το οποίο παρακολουθούμε. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του CPA, ανάμεσα στην ιδέα και όταν αρχίσαμε να παράγουμε τα πρώτα τέραουατ, πέρασαν τρία χρόνια. Τρία-τέσσερα χρόνια. Σήμερα, ανάμεσα στο πρώτο τέραουατ και το πρώτο πέταουατ, πέρασαν περίπου δέκα χρόνια. Αλλά γενικότερα, έχουμε ένα σχέδιο, έχουμε ένα καθοδηγητικό νήμα με όλες τις ενδιάμεσες βαθμίδες Πρέπει, eh, Thank you very much for coming. I'd like to ask what you think the prospects of the CPA technique and lasers in basic sciences, and specifically in particle physics. So we already accelerate particles at high energies. Like at CERN, so what could the applications be for a laser particle accelerator? Thank oh you. Uh, yeah, this is a, it's one of the great applications of lasers. Okay, because uh, right now uh, we, we know uh, we know the cost, we know the size of uh, if you want to go to the next step. Right, uh, not a TeV, but 100 TeV, uh, on acceleration physics. You know that it is going to take a system which is 100 kilometers, a tunnel of 100 kilometers. Uh, it's, it's, it's really incredible. Okay, uh, and you're going to cost zillions of uh, of euros. Donc uh, uh, Είναι λοιπόν μια από τις μεγάλες εφαρμογές της επιτάχυνσης laser, η δυνατότητα να επιταχύνουμε τα σωματίδια με πεδία επιτάχυνσης. Τυπικά 10.000 φορές περισσότερο παρά με τις συμβατικές μεθόδους. Με τις συμβατικές μεθόδους έχουμε συστήματα που είναι εξαιρετικά μεγάλα αν χρησιμοποιήσουμε το λέιζερ, βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες που γίνονται στα εργαστήρια, δεν είμαι ο μόνος που τα σκέφτομαι αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλοί ερευνητές που σκέφτονται. Νομίζω ότι ο επιταχυντής που φτιάχνουμε θα είναι ο τελευταίος. Μετά θα πρέπει να περάσουμε σε κάτι άλλο. Και το υποψήφιος θα είναι η επιταχυντή η επιτάχυνση λέιζερ, δηλαδή με το ίδιο μέγεθος του συστήματος θα μπορέσουμε να κάνουμε επιτάχυνση σωματιδίων χίλιες φορές καλύτερα, δέκα χιλιάδες φορές καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε εδώ στην Αθήνα. Ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας για τη χρηματοδότηση της έρευνας στην εποχή μας, δεδομένου ότι υπάρχει μία κακώς εννοούμενη διάκριση μεταξύ βασικής έρευνας και εφαρμοσμένης έρευνας, με τη δεύτερη να έλκει μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδοτήσεως και την πρώτη να αδικείται σε ένα βαθμό. Θα ήθελα τη γνώμη σας για τη διάκριση της έρευνας μεταξύ βασικής και εφαρμοσμένης και τη χρηματοδότηση στις δύο αυτές περιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Προφανώς είναι ένα θέμα πολύ πολύ λεπτό Η βασική έρευνα είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν στοιχίζει πάρα πολύ ακριβά. Όταν βλέπω προσωπικά η εμπειρία μου είναι ότι με το πρώτο ΣΥΠΑ που φτιάξαμε δεν στοιχίζει σχεδόν τίποτα. Μετά χρειάστηκε να αυξήσουμε την ενέργεια, την ισχύ και εδώ άρχισε, εκεί άρχισε να, να, κοστίζει περισσότερο. Η βασική έρευνα όμως, αυτή καθ' αυτή, δεν στήχιζε πάρα πολύ ακριβά και ήταν φυσιολογικό αυτό. Πρέπει να αποδείξουμε πάνω στο χαρτί και με πειράματα στα εργαστήρια. Τι μπορούμε να κάνουμε. Για τον προϋπολογισμό δεν, μπορώ, δεν νομίζω ότι μπορούμε να τον χωρίσουμε ανάμεσα στη βασική έρευνα και τις εφαρμογές. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Στο Michael Faraday που έχει αποδείξει την ηλεκτροδυναμική με ένα καλώδιο από χαλκό και με ένα κομμάτι ύφασμα για ως μόνωση, με το τίποτα έκανε αυτή την απόδειξη. Οι εφαρμογές στη συνέχεια στήχησαν πάρα πολλά χρήματα, αλλά απέδωσαν και πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να κάνουμε μια ταξινόμηση. Ίσως και επικίνδυνο. Να... Επειδή δίνουμε πολλά χρήματα, δεν νομίζω ότι υπάρχει μια συσχέτιση ανάμεσα στην βασική έρευνα. Αν δώσουμε εκεί πάρα πολλά χρήματα, νομίζω ότι αυτό δεν θα φτάσει. Ε, νιώθω έτσι λίγο να να σας ρωτήσω, αλλά θα ήθελα να κάνω την ερώτηση πώς ξεκινήσατε, τι σας παρακίνησε το ενδιαφέρον να ασχοληθείτε με το λέιζερ από τη στιγμή που σας ήταν φοιτητή και στη συνέχεια πώς έγινε η αρχή κάπως. Είχα την τύχη το λέιζερ όπως σας είπα 1960 εγώ άρχισα να κάνω έρευνα το 67. Άρα το λέιζερ ήταν εντελώς καινούριο τότε. Όταν λέω νέο, ήταν σε στοιχειώδη κατάσταση αν θέλετε. Ήταν η εποχή σε σχέση με αυτά που κάνουμε σήμερα. Αλλά αμέσως με εγωίτευσε αυτό το πρόβλημα της συμφωνίας της φάσης. Με γοήτευσε αυτός ο νέος τύπος πηγής που μας επέτρεπε να έχουμε φως σύμφωνο πολύ καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Αμέσως λοιπόν είδα τις εφαρμογές. Αλλά στο δικό μου επίπεδο ήμουνα μόνο φοιτητή εκείνη την εποχή. Και ε, βεβαίω δεν, δεν, ήξερα τι εφαρμογέ που έχουμε σήμερα, που είναι τεράστιε. Το γεγονό ότι μπορούσαν να παραχθούν αποτελέσματα μη γραμμικά όταν το φω διατρέχει υλικά, ενώ μέχρι τότε συμπεριφερόταν με τρόπο φυσιολογικό, κλασικό, κάτι τέτοιο. Και μετά, αν αυξήσουμε το πεδίο του λέιζερ, αν το, το φως είναι πιο έντονο, έχουμε αποτελέσματα μη γραμμικά και αυτό είναι κάτι που με εγωίτευσε. Οφείλω να πω ότι δεν το επέλεξα, ο τομέας με επέλεξε. Είχα γοητευτεί και εξακολουθώ να παραμένω εγωιτευμένος. Ε, πριν από λίγο, δείξατε μία διαφάνεια η οποία αφορούσε, αν δεν κάνω λάθο, ε, στην πυρηνική σε σχάση. Θα ήθελα να ρωτήσω ε, με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να δούμε αυτήν την τεχνολογία να εφαρμόζεται στην πυρηνική σύνδεξη. Ευχαριστώ. Όχι, δεν εδώ δουλεύουμε γι' αυτό. Η πυρηνική σύνδεξη είναι κάτι το πάρα πολύ γνωστό. 70% της ενέργειας στη Γαλλία παράγεται μέσω φύσιο. Φύσιο. Συγγνώμη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η σύνδεξη. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με σύνδεξη ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν και είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουν. Γι' αυτό ασχολούμαι περισσότερο με τη σχάση, γιατί η σχάση είναι το αντίθετο. Είναι κάτι το εξαιρετικά γνωστό, πάρα πολύ γνωστό, που λειτουργεί. Με το λέιζερ λοιπόν, με αυτό που ξέρουμε να κάνουμε με το λέιζερ σχετικά με την επιτάχυνση των σωματιδίων και τα λοιπά, νομίζω ότι μπορούμε να φτιάξουμε ένα νέο τύπο, όπως προσπάθησα να το δείξω, ένα νέο τύπο σχάσης που να παράγει ενέργεια, γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όχι μόνο το ουράνιο, αλλά και το θόριο, που είναι σε αυθονία κατά κάποιο τρόπο με το λέιζερ είναι κάτι που το πιστεύω πολύ. Αλλά η σύνδεξη, αυτό είναι κάτι το πολύ δύσκολο για ένα μόνο άτομο, γι' αυτό χρειάζονται project όπως το ITER που στοιχίζει που στοίχησε 30 δισεκατομμύρια δολάρια ή ευρώ ή παραπάνω και που εμπλέκει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων και τεχνολογιών. Θα ήθελα να συνεχίσω την ερώτηση του κυρίου. Ζερόλα, δεν αναφέρεσαι καθόλου στο Fast Ignition. Υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό. Η Fast Ignition, αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης με εγωίτευσε αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνουμε. Για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν περί την πρόκειται, όταν κάνουμε σύνδεξη, παίρνουμε υλικά, θόριο, τρίτιο, πολύ ελαφρά, είναι πρώτα στοιχεία στον πίνακα, προσπαθούμε να τα συμπιέσουμε, να κάνουμε δηλαδή αυτό που συμβαίνει στον ήλιο, ώστε μικρά, από μικρά στοιχεία να κάνουμε ένα μεγαλύτερο και αυτό μέσω σύνδεξης και αυτό οδηγεί σε μια ανάδυση τεράστιας ποσότητας ενέργειας στην εμφάνιση. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνουμε αυτό. Πάρα πολύ δύσκολο. Για το fast ignition όμως, σκεφτήκαμε ότι ήταν κάπως σαν τον κινητήρα diesel σε σχέση με τον κινητήρα ανάφλεξης. Ο κλασικός κινητήρας, βάζουμε, εγχύνουμε το, το καύσιμο μέσα στο πιστόνι, μέσα στο κύλινδρο, και μετά συμπιέζουμε αυτό το καύσιμο που είναι ένα αέριο. Το συμπιέζουμε ως που ώσπου να ανάψει, ώσπου να, να πάρει φωτιά, να εκραγεί τρόπον την να... Αλλά πρέπει να κάνουμε πολύ πολύ μεγάλη συμπίεση. Για παράδειγμα, το δίζελ λειτουργεί κάπως έτσι. Συμπιέζουμε και με μεγάλη συμπίεση έχουμε την ανάφλεξη. Γι' αυτό χρησιμοποίησαμε μετά τα μπουζί. Για να μην έχουμε να κάνουμε τόσο πολύ μεγάλη συμπίεση. Χρησιμοποιούμε τα μπουζί, συμπιέζουμε ως ένα ορισμένο επίπεδο και μετά το μπουζί αυτό το, δημιουργεί αυτή τη μικρή σπίθα που παράγει την ανάφλεξη. για την σύνδεξη πρέπει να, να συμπιέσουμε το καύσιμο χίλιες φορές στην πυκνότητα, την πυκνότητα του υγρού. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνω σωστή περί την ως πρόκειται. Χίλιες φορές την πυκνότητα του υγρού. Χωρίς χωρίς να δημιουργηθούν ανομοιογένειες. Οι άνθρωποι είπαν, κυρίως με το λέιζερ αυτό το CBA, τώρα θα κάνουμε όπως και με το ντίζελ, θα το συμπιέσουμε. Και αφού το καύσιμο θα έχει συμπιεστεί, θα στείλουμε έναν παλμό τύπου CPA και θα κάνουμε την ανάφλεξη. Θα ξεκινήσουμε την ανάφλεξη του μείγματο. Αλλά είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνουμε. Γιατί με τους παλμούς που συμπιέζουν το καύσιμο. Συμπιέζοντας το καύσιμο, δημιουργούμε ένα πλάσμα. Σημαντικό. Άρα είναι πολύ δύσκολο στη συνέχεια για τον παλμό που θέλει να κάνει την ανάφλεξη να περάσει μέσα από αυτό το πλάσμα. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε προσπαθήσει πολλά πράγματα. Οι ερευνητέ έχουν προσπαθήσει να δημιουργήσουν διάφορα σαν κάτι που μοιάζει με χωνή. Τίποτα δεν λειτουργήσε τελικά. Κύριε καθηγητά, μια ερώτηση προσωπική και δύσκολη. Ποια είναι τα συναισθήματα των βραβείων Νόμπελ σχετικά με την χρήση του έργου τους για στρατιωτικές εφαρμογές, δυνητικά στρατιωτικές εφαρμογές. Προσωπικά δεν ξέρω σε ποιο βαθμό το λέιζερ έχει εγκριθεί για την στρατιωτική τεχνολογία. Χαίρομαι που μου θέτετε το ερώτημα. Πάντοτε μου θέτουν αυτό το ερώτημα γιατί πάντα λέμε ναι εντάξει παράγουμε αυτή την φοβερή ισχύ. Πέτα Στρατιωτικά, η στρατιωτική θα πρέπει να ανάβει το ενδιαφέρον τους. Οι εφαρμογές οι στρατιωτικές όμως, οι, αυτούς του τύπου οι παλμοί δεν υπάρχουν. Δεν είναι αυτό που φαντάσεστε. Mm. Γιατί, ναι, μπορούμε να παραγάγουμε πολύ σημαντική ισχύ, αυτό είναι αλήθεια. Σε έναν πολύ σύντομο χρόνο. Με ελάχιστη ενέργεια. Οι παλμοί αυτοί έχουν πολύ λίγη ενέργεια και παράγουν ισχύ για έναν χρόνο εξαιρετικά σύντομο. Αν θέλετε όμως, όπως θέλουν να κάνουν οι στρατιωτικοί, να καταστρέψετε κάτι, να, να εκραγεί κάτι, χρειάζεται πολύ ενέργεια. Αυτό... Τι οι παλμοί για τους οποίους μιλώ ε, διαθέτουν ελάχιστη ενέργεια στην αρχή. Εδώ που παίζουμε, ε, παίζουμε πάνω στο χρόνο. Και πραγματικά με το χρόνο επειδή είμαστε σε θέση να παράγαγουμε ένα ζουλ... Ένα εκατομμυριωστό του δισε... του δευτερολέπτου. Αυτό το ζούλ όμω από μόνο του δεν θα κάνει τίποτα. Θα ανεβάσει τη θερμοκρασία. Ξέρετε τον ορισμό του ζούλ. Αν ανεβάσουμε τη θερμοκρασία ε, κατά ένα εκατοστό στον κύβο, με ένα βαθμό. Ανεβαίνει η θερμοκρασία ενός με ένα βαθμό, κατά ένα βαθμό. Δηλαδή τίποτα. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για αυτή την κατάσταση, γιατί δεν μου αρέσουν οι εφαρμογές οι καταστροφικές. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Εγώ ως φοιτήτρια βιολογίας με ενδιαφέρον για την φυσική. Θέλω να ρωτήσω ποιες πιστεύετε ότι είναι κάποιες εφαρμογές της, του λέιζερ και γενικώ της οπτικής και τη φωτονική της επιστήμες ζωής στη βιολογική έρευνα. Ευχαριστώ. Δεν είμαι καθόλου βιολόγος. Ξέρω όμως ότι υπάρχουν πάρα πολλοί. Το λέιζερ έχει αυτή την ευληγησία εντό εισαγωγικών, θα μπορούσαμε να πούμε. Μπορούμε να παραγάγουμε το μήκο κύματο που θέλουμε. Μπορούμε ω τον χ τομέα. Υπάρχει ένα τέτοιο εύρο. Η παλέτα των φυσικών σήμερα έχει εμπλουτιστεί σε μεγάλο βαθμό με τα λέιζερ. Δεν έχω παράδειγμα συγκεκριμένο για να σας αναφέρω, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλά λέιζερ που κυκλοφορούν και στη χημεία και στη βιολογία, στη βιοχημεία. Αλλά δεν είμαι σε θέση να συζητήσω για τις εφαρμογές τους. Μια τελευταία ερώτηση. Επομένα. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω ε, σχετικά με την πυρηνική ενέργεια. Ε, είναι ένα κομμάτι που με ενδιαφέρει. Ε, αν θα μπορούσε να είναι μια ε, βιώσιμη λύση άμεσα και να αποτελέσει μια λύση απέναντι στην ενεργειακή κρίση που βιώνουμε τώρα, και αν ναι, ε, τι θα μπορούσε να κάνει η επιστημονική κοινότητα ε, προκειμένου να αρθούν ε, πολλές από τις προκαταλήψεις και να περιοριστούν ε, οι κίνδυνοι που, που ελοχεύουν. Ευχαριστώ. But, uh, an... Πέσε, πέσατε ακριβώς μέσα σε αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και αυτό που ενδιαφέρει όχι όλη την κοινότητα, αλλά σήμερα γνωρίζουμε ότι πάμε κατευθείαν στον τοίχο με το, όχι με το λέιζερ, με τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και με τις ανάγκες μας σε ενέργεια δεν ξέρουμε να παράγουμε ενέργεια που να είναι καθαρή και να είναι ακίνδυνη. Δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό λοιπόν εδώ παρουσίασα εφαρμογές δυνατές, πιθανές, όπου μπορούμε να παραγάγουμε. Κατά τη γνώμη μου, η ενέργεια η οποία χρειαζόμαστε είναι η πυρηνική. Η πυρηνική ενέργεια δεν παράγει διοξίδιο του άνθρακος και υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό σας μίλησα για το θόριο. Το ουράνιο προφανώς είναι και εκείνο σημαντικό. Με το θόρυβο έχουμε ε, για 20.000 χρόνια ε, για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες ε, ε, της εκατομμυρίων ανθρώπων, δέκα εκατομμυρίων ανθρώπων. Ε, πιστεύω πολύ στην πυρηνική ενέργεια, αλλά προφανώς πρέπει να είναι μια πυρηνική ενέργεια μη επιθετική, αυλαβής μάλλον για τον άνθρωπο και να μπορούμε να την προσφέρουμε στον εαυτό μας σε αυτά που σας έλεγα προηγουμένως, το λέιζερ θα μπορούσε να παραγάγει πρωτόνια, με τα πρωτόνια μας μπορούμε να φτιάξουμε νετρόνια και με τα νετρόνια μπορούμε να κάνουμε σχάση. Ο αριθμός των αντιδραστήρων, οι τύποι των αντιδραστήρων είναι πολλοί. Πρέπει να δουλέψουμε γύρω από αυτό το θέμα προς αυτή την κατεύθυνση ενθαρρύνω Θο της έρευνες σήμερα. Η σχάση και κυρίως στο θόριο. Αλλά να το χρησιμοποιήσουμε επίσης και για, τον, για τη μεταστοιχείωση μέσω της σχάσης, των εκατομμυρίων τόνων σκουπιδιών που έχουν δημιουργηθεί στο διάστημα. Ευχαριστήσω ιδιαίτερα για μια ακόμα φορά τον Ζεράρ Μουρού για την εξαιρετική βραδιά που μας χάρισε. Ε, ακούσαμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και αυτό το αποδεικνύουν οι πάρα πολλές ερωτήσεις που είχαμε μετά το πέρας της ομιλίας. Και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας που ήρθατε σε αυτή την εκδήλωση σήμερα. Merci σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ όλους και τους δύο εταίρους μας, την Ακαδημία Αθηνών και το Ίδρυμα ε, Έρευνας Φόρθ που συνεργάστηκαν μαζί μας για αυτό το γεγονός. Να περάσετε μια πολύ όμορφη βραδιά.